Σε ένα διαφορετικό σχολικό περιβάλλον επέστρεψαν σήμερα και 25.000 περίπου μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη Μαγνησία. Ο φετινός αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά έγινε στη σκιά των μέτρων κατά του κορονοϊού, με τη χρήση μάσκας να είναι υποχρεωτική για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Οι μαθητές προσπαθούν να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα. Είναι πάρα πολύ περίεργα, είναι κάτι τελείως πρωτόγνωρο και πιστεύω ότι θα δυσκολευτούμε αρκετά στην αρχή. Είναι όμως, πιστεύετε, απαραίτητο για να διαφυλαχτεί η δημόσια υγεία? Ναι, εννοείται. Θα προσπαθείτε να τη φοράτε συνέχεια τη μάσκα? Ναι, ακόμα κι άμα ζεσθενόμαστε ή κάτι άλλο, πρέπει αναγκαστικά. Θα σας δυσκολέψει μέσα στο μάθημα η μάσκα, πιστεύετε? Πιστεύω λίγο, αλλά και πάλι χρειάζεται. Είναι απαραίτητο όμως, πρέπει να τη φοράτε, έτσι. Είναι απαραίτητο. Είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση καταρχάς και γίνεται για το καλό όλων μας και ιδιαίτερα για τις ευπαθείς ομάδες, δηλαδή τα άτομα με χαμηλή νοσολογική ανταπόκριση. Ιδιαίτερη κατάσταση και για τους μαθητές των δημοτικών σχολείων. Πρέπει να φοράμε μάσκα σε κλειστούς χώρους για να μην κολλήσουμε κι εμείς από τον κορονοϊό και να το μεταφέρουμε σε όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι δεν φτάνουν σε τίποτα. Είναι απαραίτητη για την υγεία μας. Νιώθω μια μικρή ενόχληση, αλλά όπως είπα πριν λίγο, είναι απαραίτητη για την υγεία μας. Στον Δήμο Βόλου βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία διανομής μασκών στα σχολεία. Κατανείμαμε σήμερα και τις τελευταίες μάσκες μιας χρήσης που είχαμε παραλάβει το Σάββατο. Πριν λίγο πληροφορήθηκα ότι όπου να είναι θα φτάσουν και οι πάνινες μάσκες, τις οποίες θα ξεκινήσουμε από το απόγευμα να μοιράζουμε σε όλα τα σχολεία του Δήμου Βόλου. Όλοι οι μικροί μαθητές έχουν τις μάσκες που απαιτούνται. Αύριο, από ό,τι γνωρίζουμε από την κυρία Αντιδήμαρχο, θα έχουν και τα παγουρίνο που προβλέπεται. Εφαρμόζουμε πιστά τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά αν συνεργαστούμε εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές. Αύριο θα μοιραστούν πάνω από 11.600 παγουρίνο, ενώ η Κεντρική Ένωση Δήμων έστειλε στη Μαγνησία πάνω από 143.000 μάσκες. Για τη σπουδαιότητα της χρήσης μάσκας μίλησε στους μαθητές ο Μητροπολιτής Δημητριάδος Ιγνάτιος. Νομίζω ότι όλοι οι μαθητές και στο δημοτικά και στα γυμνάσια και στα λύκεια έχουν συνειδητοποιήσει ότι συγκροτούμε μία κοινωνία με ευθύνη. Εξάλλου αυτό θέλει να μάθει το εκπαιδευτικό σύστημα σε όλους μας, ότι γινόμαστε υπεύθυνοι. Και ευχηθήκαμε πραγματικά να μην επηρεάσει η μάσκα την εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά τα παιδιά να συνεχίσουν να διψάνε την αλήθεια, να κρατήσουν ελεύθερη την ψυχή τους και όλοι μαζί να δώσουμε μια μάχη και όπως ελέγχθη να περάσουμε από τον Γολγοθά στην Ανάσταση, στην πλήρη απελευθέρωση. Είναι μια εμπειρία ζωής. Γι' αυτό και εγώ φέρω τη μάσκα, γιατί θέλω να δείξω και στους καθηγητές και στους εκπαιδευτικούς ότι είμαστε κοντά τους και μαζί τους. Νομίζω πως τα παιδιά σήμερα με την παρουσία τους κατέδειξαν ακριβώς το ότι έχουν πιστεί για την αναγκαιότητα του να φορούν τη μάσκα, το να πειθαρχούν στα νέα δεδομένα. Νομίζω πως καμία μάσκα δεν μπορεί να φράξει κανένα χαμόγελο, καμία δύναμη της παιδικής ψυχής. Γι' αυτό ευχόμαστε σε όλα τα παιδιά μια καλή και μια υγιή κυρίως σχολική χρονιά. Στο Δημοτικό Σχολείο Ιωλικού έγινε ο επίσημος αγιασμός για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, ενώ για τη δευτεροβάθμια έγινε στο σχολικό συγκρότημα των 8 γυμνασίου και λυκείου, όπου οι μαθητές τηρούσαν αποστάσεις και οι ιερείς αγίασαν τις τάξεις όπου βρισκόταν ο μεγαλύτερος αριθμός μαθητών. Έχουμε επάρκεια από μάσκες και αναμένουμε να μας έρθουν και οι υφασμάτινες λίαν συντόμως. Τα σχολεία προνόησαν από μόνα τους και ήδη είχαν αγοράσει μάσκες. Οπότε, εκτός από αυτές που μας ήρθαν από το Υπουργείο Παιδείας, τα σχολεία διαθέτουν πολύ περισσότερες και θα συνεχίσουν να το πράττουν αυτό, ώστε όταν για κάποιους λόγους οι μαθητές χάσουν τη μάσκα τους ή δεν μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν για κάποιο λόγο, να τους προσφέρεται από το σχολείο. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι δεν καταγράφηκαν παρατράγουδα σε ό,τι αφορά στις αντιδράσεις μερίδας γονέων για τη χρήση μάσκας, ενώ σε ό,τι αφορά στις καθαρίστριες, όλες ήταν από σήμερα στις θέσεις τους. Προχωρήσαμε έτσι ώστε την Παρασκευή και μέσα στο Σαββατοκύριακο να ολοκληρωθεί η καθαριότητα με τις απαραίτητες απολυμάνσεις σε όλα τα σχολεία. Ήταν η πρώτη από τις 4 απολυμάνσεις που αποφάσισε ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος.